Και πάμε και στο Λονδίνο και τον ανταποκριτή μας, τον Θανάση Γκαβού, διότι και στο Λονδίνο παρακολουθούν τις εξελίξεις, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί και η διαχείριση κρίσεων. Συνεδριάζεται το εκτελεστικό γραφείο διαχείρισης κρίσεων, η Κόμπρα. Ναι, έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ λοιπόν να διεξαχθεί αυτή η σύσκεψη της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, που είναι γνωστή ως Κόμπρα, υπό τον Υπουργό Εξωτερικών, τον James Cleverly, ο οποίος νωρίτερα μέσω Twitter, όπως βέβαια και ο Πρωθυπουργός Ρίση Σούνακ με δηλώσεις στο BBC, είπαν ότι το Λονδίνο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, είναι σε διαρκή επαφή με συμμάχους. Μάλιστα, θα υπάρξουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες του Σούνακ με άλλους ηγέτες συμμαχικών χωρών. Άφησε να εννοηθεί και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι. Με τον Βρετανό Πρωθυπουργό να τονίζει ότι για το Λονδίνο αυτή τη στιγμή πρώτη στη σημασία έχει η προστασία ζωών αμάχων και εντός ρωσικού εδάφους. Σύμφωνα τώρα εδώ με τους στρατιωτικούς αναλυτές, λένε, ο σκοπός αυτής της σύσκεψης της Επιτροπής Κόμπρα θα είναι να αποτιμηθούν οι εξελίξεις και κυρίως να γίνει μια αποτίμηση, μια εκτίμηση για το κατά πόσο ο Πριγκόζιν, ο ηγέτης της ομάδας Βάγνερ, μπορεί να στηριχθεί ή θα μπορούσε να στηριχθεί σε δυνάμεις του ρωσικού στρατού. Διότι όπως νωρίτερα στον ημερωτικό του σημείωμα το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε, είναι κρίσιμη σημασία για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η κρίση επί ρωσικού εδάφους, ποιος θα είναι ο βαθμός πίστης στον πρόεδρο Πούτιν που θα επιδείξουν οι ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας, κυρίως δε η Εθνική Φρουρά. Η Βρετανία θεωρεί ότι χωρίς την στήριξη, είτε ενεργή είτε παθητική, του ρωσικού στρατού, ο Πριγκόζιν δεν έχει ενδεχομένως πολλές ελπίδες να φτάσει με αξιώσεις μέχρι τη Μόσχα. Αυτό που επισημαίνουν οι αναλυτές, τις συνεχείς βέβαια τοποθετήσεις τους όλο αυτό το διάστημα, είναι ότι ο Πριγκόζιν έχει αρχίσει επαφές με ανώτερους αξιωματούχους του ρωσικού στρατεύματος, μετερχόμενο στο σταθερό του επιχείρημα ότι δηλαδή οι Ρώσοι στρατιώτες έχουν σταλεί ως πρόσφατα επισφαγή στο Ουκρανικό μέτωπο χωρίς επαρκή στήριξη, χωρίς επαρκή οπλισμό και επομένως είναι κάτι που πρέπει να καταλογιστεί στο πρόεδρο Πούτιν. Η εκτίμηση εδώ είναι ότι δεν χρειάζεται αυτοί οι ανώτεροι αξιωματούχοι να ταχθούν στο πλευρό του Πριγκόζιν, αρκεί απλά να μην ενεργήσουν εναντίον του, έτσι ώστε να έχει περισσότερες πιθανότητες η ομάδα Βάγνερ να επιτύχει τον στόχο της, όποιος και αν είναι αυτός. Σε ό,τι αφορά δε το Υπουργείο Άμυνας, τόνιζε από το πρωί ότι είναι προφανής στόχος του Πριγκόζιν με βάση τις κινήσεις, όπως ακούσαμε και από τους συναδέλφους, το να φτάσει μέχρι τη Μόσχα σε μια πορεία απελευθέρωσης, όπως την χαρακτηρίζει ο ίδιος. Αλλά αυτή τη στιγμή παραμένει ένα ζητούμενο η εξίσωση, η ισορροπία δυνάμεων. Μάλλον ένα γρίφο που θα προσπαθήσει και η Επιτροπή Κόμπρα να λύσει όπως μπορεί. Επίσης να πω ότι έχει υπάρξει ανανέωση και της ταξιδιωτικής οδηγίας του Foreign Office για τους Βρετανούς που μπορεί να βρίσκονται στη Ρωσία, τονίζοντας ότι μπορεί να γενικευτεί αναταραχή που παρατηρείται στο Ροστόφ σε άλλα σημεία της ρωσικής επικράτειας, ακόμα και στην πρωτεύουσα, αλλά προειδοποιεί το Foreign Office ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες πτήσεις για να φύγει κάποιος από τη Ρωσία, τουλάχιστον απευθείας με προορισμό το Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι δύσκολο να αποκωδικοποιήσει κανείς, ακόμα και το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, που πάντα έχει σωστή πληροφόρηση και πάντα τροφοδοτεί όλες τις υπόλοιπες χώρες με την πληροφόρηση που έχει, να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, αν μιλάμε για μια σκληρή διαπραγμάτευση κάτω από το ραντάρ, για κίνηση τακτικής ή ενδεχομένως, όπως ανέφερε Θανάση, για προδοσία εκ των έσω, μέσα δηλαδή από το Κρεμλίνο. Όλα αυτά θα τα δούμε, φαντάζομαι, και τις επόμενες ώρες. Λένα, ναι, Θανάση. Απλά να σου πω ότι στο σημείωμά του έλεγε ότι πρόκειται για μια διένεξη που πλέον έχει εξελιχθεί σε ξεκάθαρη στρατιωτική αντιπαράθεση μεταξύ ομάδας Βάγνερ και ρωσικού κράτους. Αλλά πρέπει να σημειώσουμε βέβαια ότι και το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας θέλει και αυτό, όπως μπορεί και όποτε μπορεί, να περάσει και τα δικά του μηνύματα σε αυτό το πόλεμο επικοινωνίας. Επομένως, η εικόνα αυτή τη στιγμή δεν είναι απολύτως ξεκαθαρισμένη ούτε εδώ στο Λονδίνο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.